το εμβληματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη, Καπετάν Μιχάλης, που αναδεικνύει το αιώνιο πάθος των Κρητικών για την ελευθερία, η Περιφέρεια Κρήτης, το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης και οι Δημηχανείων Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου συμπράττουν, δίνοντας στο κοινό μια σύγχρονη όπερα με την υπογραφή του Δημήτρη Μαραμή. Παρά τα προβλήματα, πρώτη φορά που γινόταν ένα τέτοιο εγχείρημα, τις δυσκολίες που θα γίνουν όλες αυτές οι εκδηλώσεις, κατορθώσαμε και απόψε ξεκινούμε από εδώ, από τα Χανιά. Σε αυτό το εμβληματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη, που δείχνει τον αγώνα των Κρητικών για κάθε τι που κάνουν στη ζωή τους. Είναι η κεντρική, αν θέλετε, εκδήλωση που κάνει η Περιφέρεια για τα 200 χρόνια, για τον γιορτασμό των 200 χρόνων από το 1821 και την απαρχή δημιουργίας του σύγχρονου ελληνικού κράτους, και θέλω να πιστεύω ότι το τιμούμε με τον καλύτερο τρόπο. Το έργο του Δημήτρη Μαραμή, γραμμένο στη μορφή του μουσικού θεάτρου, βασίζεται στο πρωτότυπο κείμενο του συγγραφέα. Το επανασυστήνομαι μέσα από μια άλλη μορφή τέχνης, μέσα από μια σύγχρονη όπερα, ξανά στο κοινό. Μια πολύ μεγάλη σύμπραξη των Μητροπολιτικών Δήμων της Κρήτης και της Περιφέρειας Κρήτης, που μαζί με το ΔΥΠΕΘΕΚ αποδεικνύουν ότι μπορούμε ξανά να δημιουργούμε πολιτισμό, ο οποίος θα ξεκινάει από εδώ και θα ταξιδεύει στην υπόλοιπη χώρα. Η παραγωγή πλαισιώνεται από καταξιωμένους ερμηνευτές του λυρικού θεάτρου και του έντεχνου τραγουδιού. Ένα καινούριο έργο γεννιέται και μαζί με αυτό γεννιούνται οι συνέργειες, οι τόποι αναδεικνύονται και πιστεύουμε ότι προσφέρεται για όλη την Κρήτη, καθώς θα περιοδεύσει κιόλας. Ξεκινάει εδώ από τα Χανιά σήμερα. Ο Καπετάν Μιχάλης έρχεται μέσα από αυτή τη δυνατή συγγραφή που είναι η ψυχή της Κρήτης, ο Καπετάν Μιχάλης του Καζαντζάκη, με σύνθεση του Δημήτρη Μαραμή, να αποδώσει την καρδιά της Κρήτης, το Ελευθερία ή Θάνατος, που είναι η καρδιά των Κρητικών εδώ και χρόνια, δεμένο με την ιστορία τους, ταυτόχρονα με το καλλιτεχνικό κομμάτι που ακουμπάει τις καρδιές μας και τις γαλινεύει, που είναι το κομμάτι του έρωτα και της αγάπης. Ο συνθέτης Δημήτρης Μαραμής, επιδεικνύοντας βαθιά γνώση και σεβασμό στην κριτική γραμματεία, ιστορία και παράδοση, αναδεικνύει τις πτυχές του επικού μυθιστορήματος του Καζαντζάκη. Αλλά πέραν αυτών που ήταν η αρρωγή για να γίνει αυτό το πράγμα, είναι οι άνθρωποι και κυρίως οι ερμηνευτές μας, οι 11 σημαντικοί ερμηνευτές που θα αναστήσουν την παρτιτούρα, τις νότες, το αθάνατο κείμενο του Νίκου Καζαντζάκη μέσω της μουσικής. Οι παραστάσεις θα συνεχιστούν στο Θέατρο Εροφύλη στο Ρέθυμνο στις 30 Αυγούστου, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο στις 3 Σεπτεμβρίου και στην Ελούντα στις 7 Σεπτεμβρίου. Τον Οκτώβριο το έργο θα ανέβει στο Ηρώδειο.